Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφες και από μένα. Με τη σημερινή μας παρουσία και παρέμβαση θέλουμε να απαντήσουμε και να επιβεβαιώσουμε σε όλους τους τόνους ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα, ότι η σταθερή και αταλάντευτη πάλι του σωματείου πλάι-πλάι με τους εργαζόμενους για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα φέρνει νίκες, άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες. Μια τέτοια νίκη έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε από αυτό το βήμα σήμερα, καθώς το σωματείο μας, οι εργαζόμενοι του χώρου μας, μετά από πολύμηνο και πολύμορφο αγώνα, με απεργίες, στάσεις εργασίας και γενικές συνελεύσεις, ανάγκασε την εργοδοσία στο χώρο μας να υπογράψει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με αύξηση του κατώτατου μισθού στα 8,20 για όλους τους εργαζόμενους, τωρινούς και μελλοντικούς, διασφαλίζοντας βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως 8ωρο διαλύματα, κατακτώντας αύξηση της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, διάφορα επιδόματα καθώς και μηνιαία παροχή διατακτικών για όλους τους εργαζόμενους. Επιβεβαιώνεται, συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Στο χώρο μας, από την αρχή της πανδημίας, ισχύει καθεστώς τηλεργασίας σε ποσοστό 90%. Έχουμε δηλαδή να δουλέψουμε πλάι-πλάι με τους συναδέλφους μας πάνω από 2,5 χρόνια. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν το έβαλε κάτω. Το Σωματείο, αφού οργάνωσε και έφερε εις πέρας τις αρχαιρεσίες του για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έβαλε σε δράση οργανωμένο σχέδιο παρέμβασης και ενημέρωσης, καταπιάστηκε με την ενημέρωση του Μητρώου Μελών σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε κάθε ευκαιρία καλούσαμε σε συγκεντρώσεις αναπεριοχές, σε διαδικτυακές συζητήσεις, σε συντονισμό του αγώνα με κάθε μορφή, σε περιοδίες στα κτίρια της εταιρείας. Μας πήρε κυριολεκτικά μήνες και αμέτρητες προσπάθειες οι συγκεντρώσεις αυτές να έχουν συμμετοχή και επιτυχία. Δεν το βάλαμε κάτω όταν καλούσαμε σε συγκεντρώσεις και δεν εμφανιζόταν ούτε ένας συνάδελφος. Επιμείναμε στην αναγκαιότητα της συζήτησης, του κοινού προβληματισμού, του κοινού αγώνα, στην ανάπτυξη ετοιμάτων πάλης που να περιλαμβάνουν όλο και περισσότερους εργαζόμενους. Βάλαμε στον αγώνα τους εμπινικιαζόμενους συναδέλφους μας που τους έφεραν για 1 και 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι, τους πέταγαν στο κέντρο σχεδόν χωρίς εκπαίδευση για να μπορέσουν υποτίθεται οι μόνιμοι συνάδελφοι να πάρουν άδεια. Πήραμε θάρρος από την αμέριστη συμπαράσταση του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού, από τους αγώνες των εργαζομένων στις τράπεζες, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των συναδέλφων μας στην εταιρεία BDS, με τους οποίους μάλιστα είχαμε οργανώσει και κοινή μέρα δράσης. Πήραμε δύναμη από τους αγώνες στην eFood, στην Costco, στη Larco, στην Καβάλα, τους συναδέλφους της Μαλαματίνας. Πήραμε θάρρος από τις νίκες των συναδέλφων οικοδόμων που πέτυχαν την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να έχουμε τη μαζικότερη συμμετοχή από ποτέ στις 2 τελευταίες απεργιακές μας κινητοποίησεις μέσα στο καλοκαίρι και που ανάγκασαν την εργοδοσία να φέρει αυτή την πρόταση στο τραπέζι. Λύνει τα προβλήματά μας η υπογραφή της σύμβασης, σαφώς και όχι. Αλλά είναι μια νίκη την οποία εργαζόμενοι την κερδίσαμε με το σπαθί μας και είναι μια νίκη πάνω στην οποία θα πρέπει να χτίσουμε για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα. Ο αγώνας, η πάλι μέσα στον χώρο δουλειάς δεν σταματάει ποτέ, γιατί η εκμετάλλευση αυξάνεται, η εντατικοποίηση, η απολύση και η τρομοκρατία παραμένουν. Με την ίδια ορμή θα παλέψουμε για την επιτυχία της απεργίας στις 9 Νοέμβρη, πλάι-πλάι στα άλλα σωματεία του κλάδου και της Αθήνας, γιατί ξέρουμε καλά ότι η λύση στα προβλήματά μας δεν θα έρθει από κανένα σωτήρα και δεν μπορούμε να περιμένουμε μια κυβερνητική αλλαγή για να πάρουμε ανάσα. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα, μέσα από τα σωματεία, ο δρόμος της διεκδίκησης της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών μας. Ευχαριστώ.